Θέματα αγοράς, απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, ρευστότητας και άλλα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και της λοιπής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με την Τρόικα το πρωί. Από την σύσκεψη αποχώρησε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κ. Τόμψεν, ενώ παρέμειναν τα λοιπά μέλη του κλιμακίου των δανειστών. Η συμφωνία με την Τρόικα θα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ρευστότητας, που είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη. Αλλιώτικα θα μιλάμε για ένα σπίτι χωρίς θεμέλια. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Νότης Μηταράκης παρουσίασαν νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών προσέλκυσης και υλοποίησης ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Μιλώντας κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, ο κύριος Χατζηδάκης τόνισε ότι ο επενδυτικός νόμος εντάσσεται στην στρατηγική μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της αγοράς.